Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή που η χώρα αμήνεται απέναντι στην απειλητική πανδημία, η Σάμος, όπως συζητήσαμε, δοκιμάζεται, τα εθνικά μας θέματα παραμένουν σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη φάση. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες η εσωτερική επικαιρότητα πληγώθηκε από την εχμαλωσία ενός ακαδημαϊκού δασκάλου, από λίγους κουκουλοφόρους μπράβους των πανεπιστημίων. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για μια ομή προσβολή της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του πολιτισμού μας. Νομίζω ότι αυτήν την νάρκη στην ομαλότητα πρέπει να την αφοπλίσει το κράτος δικαίου και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια για κάποιες πιο τολμηρές αποφάσεις και για κάποιες άμεσες δράσεις, και για αυτά θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Όπως ξέρετε, από το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης επιχειρήσαμε να αποκαταστήσουμε το πραγματικό άσυλο ελευθερίας και γνώσης στα πανεπιστήμια. Και σίγουρα σε αρκετούς χώρους δημοσίων πανεπιστημίων η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από 15 μήνες. Έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό φαινόμενα όπως το παραεμπόριο, έχουν περιοριστεί τα επεισόδια, πολλά κτίρια τα οποία ήταν υποκατάληψη έχουν επιστρέψει εκεί που τους ανήκουν. Ωστόσο, μην κοροϊδευόμαστε, σε κάποια δημόσια πανεπιστήμια το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι η σημερινή αντικειμενική επιχειρησιακή δυσκολία εδράζεται σε μια συνολική αδιαφορία δεκαετιών. Διότι πιστεύω ότι ήταν η ανοχή, ενδεχομένως και η ενθάρρυνση κάποιων που επέτρεψαν να χτιστούν στον δημόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανομίας. Και αυτή η λάσπη με τον καιρό πέτρωσε και δημιούργησε ορμητήρια βίας, και τώρα χρειάζεται χρόνος και πολιτική βούληση ισχυρή για να καταδιαφυστούν αυτές οι γιάφκες. Και αυτό θα γίνει. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέρνωση δικιά μου, αλλά νομίζω και αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι μετά την τιμωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιμετωπίσουμε την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο, και ο φασισμός μπορεί να αλλάζει χρώματα, αλλά έχει την ίδια ουσία. Και όπως αποστρέφουμε όλοι το βλέμμα από την εικόνα του Όμηρου Πρίτανη, έτσι πρέπει να δούμε κατάματα τα γεγονότα. Αντιδρώ κι εγώ, όπως όλοι, όταν γνωστοί ή άγνωστοι αντιγράφουν μεθόδους των Ναζί, που κρεμούσαν ταμπέλες στους λαιμούς αντιστασιακών και κίτρινα αστέρια στα ρούχα των Εβραίων. Και αγανακτώ όταν στο όνομα των δικαιωμάτων επιβάλλεται η βία λίγων αυτόκλητων σερίφιδων. Και ντρέπομαι όταν κάποιοι που χρησιμοποιούν ως σύμβολο το Α έχουν ήδη κατρακυλήσει στο Ω. Και μίλησα για κράτος δικαίου, γιατί πράγματι τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόμενα δοκιμάζουν την ισχύ του και την αντοχή του. Ωστόσο, το πολίτευμά μας ξέρει να αμήνεται, ακριβώς για να διατηρήσει τον ανοιχτό του χαρακτήρα, που εσείς ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι υπηρετείτε. Και γι' αυτό και σκοπός της κυβέρνησης είναι να προβεί άμεσα στην ανάληψη πρωτοβουλειών σε τρεις άξονες. Και αυτούς τους άξονες θα ήθελα να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Πρώτον, στην ίδρυση μιας ομάδος, ενός σώματος προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ένα σώμα το οποίο θα έχει ειδική εκπαίδευση, θα εδρεύει στις σχολές, θα συζητήσουμε πού πρέπει να ανήκει ιεραρχικά, ποια πρέπει να είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα φροντίζει για την αποτροπή εγκληματικών συμπεριφορών μέσα στον χώρο των ΑΗ και όταν απαιτείται θα ζητά τη συνδρομή της αστυνομίας. Το δεύτερο πρέπει να συζητήσουμε είναι πώς θα αναβαθμίσουμε συστολικά τα μέτρα ασφάλειας που διαθέτουν τα πανεπιστήμια σε όλα τα επίπεδα. Ποια μέτρα δουλεύουν, ποια δεν δουλεύουν. Τον έλεγχο της εισόδου και της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, μέχρι το φωτισμό,
τις περιφράξεις, τη χρήση τεχνικών μέσων, όπως κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης των χώρων. Και το τρίτο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι την αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας για αδικήματα τα οποία τελούνται σε περιοχές της πανεπιστημιακής κοινότητας. Εννοείται ότι μέχρι που να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αλλαγές, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διατάξεις που ήδη ισχύουν, όμως συναντούν τον δισταγμό ή μερικές φορές και τον φόβο εκείνων που οφείλουν να τις θέσουν σε κίνηση. Και εδώ ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των Βρετάνων, είναι καθοριστικός. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών. Και γι' αυτό και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τη σκέψη σας και τις προτάσεις σας. Αυτό το οποίο πιστεύω, για το οποίο είμαι σίγουρος, είναι ότι η κοινωνία είναι απολύτως έτοιμη να κάνει το τολμηρό βήμα οριστικής απελευθέρωσης των πανεπιστημίων από το παρακράτος. Και αυτό είναι σημαντικό να το αντιληφθούν πια σήμερα όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Κατά δίκη της βίας πρέπει να είναι ενιαία, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, γιατί μέσα από κάθε μικρό κενό στη στάση των πολλών περνά το δηλητήριο των λίγων τραμπούκων. Και η δημοκρατική άμυνα θα πρέπει να είναι καθολική. Και αυτό το τελευταίο περιστατικό ντροπής πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιήσει τον καθένα ξεχωριστά και είναι στο χέρι όλων μας να στερήσουμε το οξυγόνο από αυτούς τους σάπιους πνεύμονες του περιθωρίου. Γιατί ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στα καθαρά πρόσωπα της πλειοψηφίας και στις σκοτεινές κουκούλες της μειοψηφίας. Και η δράση της κορυφής πρέπει πάντα να αντλεί τη δύναμή της από την αποδοχή της βάσης. Ένα είναι βέβαιο ότι και αυτός ο ιδιότυπος φασισμός, γιατί περί φασισμού πρόκειται άσχετα αν φορά άλλον ιδεολογικό μανδύα, θα τελειώσει. Και καθώς η Ελλάδα θα μπει στην τρίτη δεκαετία, δεν θα φοβηθεί αυτούς τους εκφρασές του παρακράτους και θα αναμετρηθεί μαζί τους και τελικά θα τους νικήσει.